Λοιπόν, κυριαρχούν θέματα που αφορούν την οικονομία. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση της χώρας μας, της νέας ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους μας. Είναι ζητήματα τώρα, τα θέματα της πολιτικής οικονομίας και της οικονομίας γενικότερα χρειάζονται μία εξειδίκευση για να τα προσεγγίσεις. Γιατί εκτός ότι ο κύριος Βαρουφάκης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που έχει ηρωποιηθεί αυτές τις μέρες, μία με το στυλάκι, μία αυτό το άνετο στυλ κτλ. Μία με τις καινούργιες είναι κοσμοπολίτης, πώς να είναι κοσμοπολίτης, φαίνεται έξυπνος άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι να μπούμε λίγο και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την ουσία, δηλαδή όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες. Και παρότι η ελπίδα, είπαμε, είναι εδώ και υπάρχει και μια ψυχική και ψυχολογική ανάταση, το θέμα είναι, κύριε Παγκράτη, να καλωσορίσουμε βεβαίως, όπως είπαμε, μαζί μας, το προαναγγείλαμε. Τι είναι όλα αυτά που ακούμε, πόσο βάσιμα είναι και πόσο μπορούμε πραγματικά να νιώθουμε ότι υπάρχει ελπίδα να καταφέρουμε κάτι. Δηλαδή, αυτή η ψυχολογική ανάταση να είναι και πραγματική. Όχι πάλι να λέμε, αχ, ωραία, τι μια χαρά, πολύ ωραία, θα πάνε τα πράγματα και στο τέλος πάλι να βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις. Ναι. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και το δεύτερο θέμα που πρέπει να θέσουμε ήταν η νέα ελληνική κυβέρνηση είχε πει και προεκλογικά ότι εμείς θα πάμε και θα διεκδικήσουμε το κούρεμα του χρέους. Τώρα, όλα όσα ακούμε, τουλάχιστον αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν ξέρουμε στις διαπραγματεύσεις προφανώς. Το θέμα είναι ότι έχουμε διαπραγματεύσει όμως. Ναι. Ή τουλάχιστον μια προσπάθεια για μια διαπραγμάτευση. Μια προσπάθεια, αλλά να δούμε και το αποτέλεσμα. Λέω στις διαπραγματεύσεις, ενδεχομένως λέγονται πράγματα που δεν βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Μιλάμε για κούρεμα του χρέους, μιλάμε για κάτι άλλο. Γιατί σήμερα, να βάλω και μια άλλη παράμετρο, ακούσαμε και από την πλευρά των Γερμανών, κυρία Παγκράτη, ότι η κυρία Μέρκελ έχει επικοινωνήσει με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, έχει πει ότι να μην πάρθει καμία απόφαση, να μην δώσουν καμία υπόσχεση στην νέα ελληνική κυβέρνηση, αν δεν μιλήσει πρώτα η ελληνική κυβέρνηση μαζί τους, να παγώσουν λίγο το θέμα της ρευστότητας, να περιμένουμε και με το που θα σταματήσει η ρευστότητα, να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους. Λοιπόν, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Σας βάλαμε πολλά πράγματα. Πολλά. Καταρχήν, να σας καλησπερίσω, εσάς και τους θεατές σας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα κυβέρνηση και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στο έργο των νέων βουλευτών της Περιφέρειας Ιωνίων, γιατί όπως ξέρετε, εγώ εκπροσωπώ τους οικονομολόγους όλης της περιφέρειας και δημοτικής κερκίδας. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που μου θέσατε, να το πάρουμε την αρχή και να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση διεκδικεί ή όχι κούραμα του χρέους. Φαίνεται πλέον ότι κάνει μια στροφή. Λοιπόν, και ο Υπουργός Οικονομικών πλέον ευθαρσός μιλάει και λέει ότι δεν ζητάμε κούραμα του χρέους, αλλά ζητάμε ουσιαστικά επιμήκυνση του χρέους. Διότι την πρόταση την οποία έκανε, επί της ουσίας αυτό ακριβώς δηλώνει. Δηλαδή, η ανταλλαγή ομολόγων, μάλλον η ανταλλαγή του χρέους με ομόλογα ανούς διάρκειας, δηλαδή αόρσης διάρκειας, αυτό ακριβώς είναι. Και όσον αφορά και το καθορισμό των επιτοκίων, ακόμα σε χαμηλότερα έτσι, λοιπόν, επίπεδα. Είναι αυτό που σας είχα πει και προεκλογικά, όταν είχαμε βρεθεί εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ότι η μόνη ρεαλιστική λύση, την οποία μπορεί να διεκδικήσει η ελληνική κυβέρνηση, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, είναι μια επιμήκυση του χρέους. Είχατε αρθογραφήσει, μάλιστα. Ναι, το είχα αρθογραφήσει αυτό, και μια σταθεροποίηση των κειμενόμενων επιτοκίων ή ακόμα και μια μείωσή του, αν είναι δυνατόν και είναι εφικτό να γίνει αυτό. Διότι η επιμήκυση του χρέους θα δώσει μια ανάση στην ελληνική οικονομία, θα απαιτηθούν δηλαδή στο μέλλον να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα όχι τόσο μεγάλα όσο απαιτούνταν στο παρελθόν, υπό την έννοια ότι οι ράτες, αυτό που λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, ναι, θα είναι πιο μικρές. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μεγαλύτερη πίεση στον προϋπολογισμό. Και τα λεφτά που θα ξεκονομήσουμε θα μπουν στην πραγματική οικονομία και θα μπορούσαμε να έχουμε μια αύξηση του ΑΕΠ, αυτό το οποίο έλεγα εγώ ότι είναι η μόνη λύση για να μπορούσαμε να φύγουμε από αυτό το οικονομικό τρένο το οποίο μαστίζει τη χώρα. Τώρα, για τις ενδημολογικές λοιπόν, προτιμήσεις του κ. Βαρουφάκη, εγώ δεν θέλω να τις σχολιάσω. Και αυτός ως Υπουργός Οικονομικών θα κριθεί από τα αποτελέσματα τα οποία θα φέρει, ως νέος Υπουργός Οικονομικών, όπως και οι προηγούμενοι, οι οποίοι κρίθηκαν από την κοινωνία ή από τις ίδιες κυβερνήσεις τους, όταν αντικαταστάθηκαν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν πετύχει στο έργο τους. Τώρα, το πού θα πάνε αυτές οι, λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις.
Εγώ θα έλεγα ότι έτσι κι αλλιώς, οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση να είχαμε, θα είχαμε μια διαπραγμάτευση. Διότι το μνημόνιο 31 του 2014 κανονικά θα πρέπει να έχει λήξει. Όμως, λόγω του ότι δεν τελείωσε η τελευταία διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας, παρατάθηκε και μας έδωσαν παράταση άλλους 2 μήνες. Οπότε, εδώ η νέα κυβέρνηση έρχεται και ουσιαστικά κάνει αυτό το οποίο θα έκανε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Να διαπραγματευτεί την επόμενη μέρα μετά τις 28 Φλεβάρι. Βλέπω λοιπόν ότι η νέα κυβέρνηση ζητάει παράταση μέχρι τις 28 Μαΐου, νομίζω, μέχρι τέλη Μαΐου, προκειμένου να καταθέσει το πρόγραμμά της. Και βασίζεται, ουσιαστικά το πρόγραμμά της, αυτό που βλέπω είναι ότι βασίζεται στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Είναι κάτι το οποίο όλες οι κυβερνήσεις το λένε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, και εγώ θυμάμαι ότι η κυβέρνηση του Αντρέα Παπανδρέου, το 81, η οποία έλεγε ότι πού θα βρει τα λεφτά, μέσα της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ένα στοίχημα και νομίζω ότι ανεξάρτητος που θα καταλήξουν αυτές εδώ οι διαπραγματεύσεις, στο βαθμό ότι η επιτυχία της κυβέρνησης θα καθοριστεί αυτό από αυτό. Έτσι και αλλιώς δεν πρέπει να παταχθεί. Γιατί να πληρώνω εγώ ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος συνεχώς και κάποιοι άλλοι που βγάζουν του κόσμου τα λεφτά και τα βγάζουν τα πάνε Ελβετίες δεξιά και αριστερά. Φορδιαφεύγουν. Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα το οποίο κύριε Ρίκο κάνετε, το κάνουν και οι ξένοι. Λένε ότι, ωραία, λέτε, εσείς ζητάτε μια βοήθεια, μια διευκόλυνση, από εκεί πέρα όμως δεν έχετε κάνει κάτι, το οτιδήποτε ώστε να αντιμετωπίσετε τη φοροδιαφυγή. Είναι το δικό τους επιχείρημα. Είναι τόσο δύσκολο να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Κοιτάξτε, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αυτό που βλέπουμε, κύριε Παγκράτη, είναι ότι τα πολλά χρήματα προσπαθούν να τα πάρει από τη μεσαία τάξη και από τον κόσμο που είναι νομοταγής. Γιατί μια μικρή μεσαία επιχείρηση, δηλαδή πόσο να κλέψει. Να κλέψει και 100 ευρώ και 200 ευρώ, αυτό δεν είναι φοροδιαφυγή. Αυτό, έτσι όπως είναι στημένο αυτό το σύστημα, είναι είναι επιβίωση. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Τα χρήματα δεν μπορεί να τα βρει εκεί. Εγώ όμως θα ήθελα, πριν μπούμε στο θέμα της φοροδιαφυγής, να φωτίσουμε λίγο το θέμα ομολόγων. Γιατί μιλάμε και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ακριβά τι σημαίνει ομόλογα. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση μπει στη διαδικασία να εκδώσει ομόλογα κρατικά, που σημαίνει ότι θα τα αγοράσουν κάποιοι εταίροι μας, αυτό τι σημαίνει τόσο για μας, όσο και για αυτούς. Δηλαδή, είχα μια τέτοια συζήτηση, γιατί εγώ με τα οικονομικά, ως γνωστόν, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός πολίτης τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ο εταίρος μας, οι Ισπανοί, γιατί είδαμε και μια κολοτούμπα και μια στάση και από τους Ιταλούς και τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους, που σημαίνει ότι έχουν ελληνικά ομόλογα στα χέρια τους. Τι γίνεται, τι Όχι, συμβαίνει. Όχι, αυτή τη στιγμή καμία χώρα από αυτές τις οποίες αναφέρατε δεν έχει ελληνικά ομόλογα ή τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω στα χέρια τους. Το ομόλογο είναι ένας χρεωστικός τίτλος. Ένας τίτλος ο οποίος εκδίδει ένα κράτος για να πάρει κάποια χρήματα, αντίστοιχη ρευστότητα. Αυτός ο τίτλος θα μπορέσει κάποιος ο οποίος τον παίρνει στα χέρια του να τον διοχετεύσει στη δευτερογενή αγορά και μετά με την δηλαδή είναι δική ένα του σειρά. Επιταγής, ας πούμε. Είναι ένας τίτλος χρέους. Δηλαδή, όταν, ακόμα και επιχείρηση μπορεί να εκδώσει ομόλογα. Η γραμμάτια, για να αντλήσει ρευστότητα, είναι ένα είδος δανεισμού ουσιαστικά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, για να μην παίζουμε τις λέξεις δάνειο, είναι το ομόλογο, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, το οποίο κάθε χρόνο θα πρέπει να πληρωθεί ένα ποσό, το λεγόμενο του κοχρεωλήσεω, δηλαδή ο τόκος, αλλά και μέρος του κεφαλαίου του ομολόγου αυτού. Τώρα, επειδή τα ομόλογα μπορούν να διοχετευτούν στη δευτερογενή αγορά και να διαπραγματευτούν εκεί, θα έχετε ακούσει ότι τα σπρές φτάσανε 1.000 μονάδες βάσης, 1.050 μονάδες βάσης, 1.100 μονάδες βάσης. Αυτά ακριβώς τα επιτόκια τα οποία ακούτε είναι στη δευτερογενή αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εγώ αγοράζω ένα ομόλογο, είμαι το Ιταλικό κράτος και παίρνω ένα ομόλογο από το ελληνικό δημόσιο και ουσιαστικά του δίνω ένα δάνειο, μπορώ εγώ μετά αυτό να το διοχετεύσω στη δευτερογενή αγορά, να το αγοράσει κάποιος άλλος, οποιοδήποτε, και εγώ μετά με τη σειρά μου να έχω ένα όφελος από εκεί. Έτσι λειτουργούν οι χρηματαγορά, έτσι λειτουργεί η αγορά των ομολόγων. Το ελληνικό κράτος, όταν θέλει να αντλήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, συνήθως αγοράζει ομόλογα. Όταν θέλει να αντλήσει ένα, συνήθως εκδίδει, συγγνώμη, ομόλογα. Όταν θέλει να αντλήσει ένα μικρότερο ποσό, συνήθως εκδίδει γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία έχουν και μικρότερη χρονική διάρκεια, συνήθως ενός έτους, 2 ετών το πολύ, όχι παραπάνω. Δηλαδή, τα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου είναι περίπου το ίδιο πράγμα για να καταλάβουμε. Απλώς έχει να κάνει με την άμεση ρευστότητα και έχουν μικρή διάρκεια. Αυτή είναι η διαφορά τους. Τώρα, ο κύριος Βαρουφάκης λέει ότι αυτά τα διμερή δάνεια, τα οποία. Γιατί περί διμερών δανείων πρόκειται ουσιαστικά, χρωστάμε περίπου 190 δις, σας τα είχα πει, σας τα είχα αναλύσει την προηγούμενη φορά, καλούν να τα μετέψουμε σε ομόλογα, έτσι ώστε να μπορέσουμε με διάφορα τεκνάσματα. Η πρότασή του. Θα τη διατυπώσω και βοηθήστε με λίγο. Λέει ότι ψάχνουμε να βρούμε εργαλεία για να αντικαταστήσουμε το κούρεμα του χρέους.
να εκδώσουμε ομόλογα δύο ειδών. Τα ομόλογα που θα πάνε στην ανάπτυξη και θα βαρύνουν τους εταίρους μας, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά θα πάνε στην ανάπτυξη. Και τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της ΕΚ, αόρισης διάρκειας, είπε. Θα είναι αόρισης διάρκειας. Εντάξει, αυτό ήδη έχει απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ό,τι άκουσα από τις δηλώσεις τους. Τώρα, βέβαια, δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί είναι μικρά αυτά τα δάνεια τα οποία πήραμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, τέλος πάντων, που έχουμε από αυτούς. Τώρα, όσον αφορά το άλλο κομμάτι, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το χρέος, τα διμερή δάνεια τα οποία εμείς έχουμε, θα μετατραπούν σε ομόλογα, έτσι ώστε να ζητηθεί μια μεγαλύτερη διάρκεια πληρωμής. Αλλά τι διαφορά έχει από το να ζητήσουμε ευθέως και την επιμήκυνση των ήδη υπάρχοντων δανείων ή το μικρότερο έτσι λοιπόν ή το να μικρύνουν το επιτόκιο, να το μειώσουν το επιτόκιο. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα τέγνασμα για να μπορέσουν οι εταίροι μας να περάσουν μέσα από τα κοινοβούλια τα δικά τους μία δεχόμενη τέτοια πρόταση. Να ξέρετε και ακόμα και αυτή η πρόταση περί της επιμήκυνσης της αποπληρωμής των δανείων τα οποία εμείς έχουμε λάβει ως χώρα βρίσκει αντιδράσεις. Βρίσκει αντιδράσεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές χώρες της σχετικής Ευρώπης. Αντιδρούν. Αντιδρούν γιατί βλέπουν ότι εμείς δεν προχωράμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και όπως είχαμε πει στην αρχή για την φοροδιαφυγή ή στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, που είναι κάποια ζητήματα τα οποία αρχίζουν το κόμμα να σταθούμε λίγο. Και εγώ θα έλεγα ότι η νέα κυβέρνηση θα κριθεί από το πόσο αποτελεσματικά θα αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή αλλά και τη διαφθορά. Και θα σας έλεγα πάλι ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αλλά και της διαφθοράς δεν είναι κάτι το οποίο θα έχει άμεσο αποτέλεσμα. Θα απαιτείται ένας χρόνος. Οποιαδήποτε φορολογική μεταρρύθμιση είναι σαν να μετά από δύο χρόνια. Σας το έχω εξηγήσει αυτό. Δηλαδή, τώρα ακούω τη νέα κυβέρνηση η οποία λέει ότι θα αυξήσει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για όλους. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τους μισθωτούς. Αυτή είναι μια κίνηση ορθή, κάποιος θα έλεγε λοιπόν. Ισονομία. Από την άλλη, όμως, είναι διαπιστωμένο ότι μεγάλο μέρος ελευθερών επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν. Είναι δύσκολο να εντοπίσει το εισόδημα το οποίο βγάζουν. Τέτοιες κατηγορίες είναι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, το έχουν ξαναπεί, έτσι. Ναι. Μάλιστα, υπήρχε μια ρήση του παρελθόντος. Όταν ζητούσες μια υπηρεσία από ένα υδραυλικό και του ζητούσες να σου δώσει μια απόδειξη, αυτός μετά έκανε το εξής. Παίρνει τηλέφωνο τον λογιστή και του λέγει: έχω περιθώριο να κόψω απόδειξη. Δηλαδή, εννοούσε ότι ξεπέρασε το αφορολόγητο. Αυτές οι κατηγορίες δεν έχουν πληρώσει φόρους εισοδήματος για πολλά έτη. Από την άλλη, η ισοπεδωτική αυτή πολιτική ότι επειδή μια συγκεκριμένη κατηγορία της ελληνικής κοινωνίας δεν πληρώνει φόρους, άρα αυξάνουμε τις φορολογικές συντάξεις για όλους και πληρώνουν το μάρμαρο αυτό που είπατε εσείς και οι άλλοι, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα και εγώ νομίζω ότι πλέον και με τη συνεργασία που έχουμε και με τις τράπεζες μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως είναι να εισπραχθούν και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει άμεσα. Και αν υπάρχει και έλλειμμα νομοθετικό, να ψηφίσουν τους κατάλληλους νόμους. Ο ρίκος που χρωστάει από την εφορία στην εφορία 200 εκατομμύρια, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία των πολιτών που χρωστάει. Λίγοι είναι, αλλά τα ποσά που χρωστάνε είναι τεράστια. Ναι, σε αυτό δεν θα πρέπει να εισπράχθουν αυτά ποσά και να εισπράχθουν τώρα, άμεσα. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι η ελεκτική μηχανισμή του κράτου στην Ελλάδα. Γιατί δεν θα περιμένω τώρα από το ρίκο τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο να κόψει την. Να την κόψει, ναι, βεβαίως. Συνήθως όμως, Σπύρο, με αυτό που περιγράφεις ήταν και ένα μέτρο πίεσης που ασκούσαν όλοι αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες που σου λέει ότι. Δεν θα σου δώσω αυτά γιατί από πίσω μου έχω και 100 εργαζόμενους. Που σημαίνει ότι υπήρχε μία μπάλα, μία λυσίδα που έπαιρνε ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες κτλ. Αυτό είναι αλήθεια. Όλοι έβρισκαν κάποιο τρόπο ή να φοροαποφύγουν βασιζόμενοι στα διάφορα νομοθετήματα ή να φοροδιαφύγουν. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε το θέμα συνολικά. Διότι μία πρόσφατη έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε δείχνει ότι μόνο 39.000 φορολογικές δηλώσεις είναι πάνω από 100.000 ευρώ. Οπότε και η πέρμετρα να φορολογείς αυτά τα εισοδήματα πάλι δεν σου αποφέρουν αυτό το οποίο θέλεις. Το ζήτημα είναι να βρούμε αυτούς οι οποίοι έχουν αποκρύψει το πλούτο. Δηλαδή το μαύρο χρήμα. Ναι. Την παραοικονομία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και είναι ίσχυροι όχι μόνο σε κάποιους οι οποίοι ασκούν τον μπάγκρεμ του ελευθερού επαγγελματία, αλλά ακόμα και μέσα στο δημόσιο. Θυμάμαι τον πιο έγκριτο δημοσιογράφο του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Γιάννη Τομαρίνο, να λέει ότι η ελληνική οικονομία στέκεται στα πόδια της επειδή υπάρχει η παραοικονομία. Ναι.
Εννοείται. Διαφορετικά θα είχε καταρρεύσει. Ναι, βέβαια στέκεται στα ποδιά της εις βάρος του κράτους, έτσι. Εις βάρος του λοιπόν, κράτους, ναι. το οποίο το πληρώνουμε τώρα. Και το οποίο όμως το κράτος αιμοδοτούσε αυτό το λεγόμενο, το οποίο λέω εγώ παρασιτικό ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο ήταν μέσα στη διαφθορά και μέσα στη διαπλοκή. Αν αυτά δεν τα διορθώσουμε, δεν έχουμε μέλλον ως κοινωνία και ως χώρα. Και επειδή ακούω όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν πρόθεση να διορθώσουν αυτά τα κακοσκήμενα, θα περιμένουμε και θα κάνει και αυτή εδώ η κυβέρνηση, η οποία βέβαια έχει ασφιχτικά περιθώρια χρόνου, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Και νομίζω ότι έχει και πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Δηλαδή έχει βεβαίως πάρα πολλά μέτωπα. Έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή το θέμα στην αρχή είναι η οικονομία, αλλά από εκεί και πέρα ξαφνικά νιώθουμε και το βιώνουμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι γενικότερα η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή θέλετε να πιάσουμε παιδεία, θέλετε να πιάσουμε ανάπτυξη, παντού, όπου και να γυρίσεις, υπάρχουν θέματα. Ναι, εγώ σας είπα ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Στο αυτό το οποίο είχα δημοσίευσει προσφάτως, είχα μιλήσει ότι είχα αναφερθεί στα δομικά σημαντικά προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία, τα οποία δεν έχουν παίρνει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, παρόλο που είμαστε 5 χρόνια υπό τον έλεγχο των εταίρων μας. Πάντα βρίσκουμε τρόπο να τους κοροϊδέψουμε. Ούτε τα ανοιχτά επαγγέλματα άνοιξαν, ούτε κάποιος σημαντικός ανταγωνισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, ώστε να μειωθούν και οι τιμές. Θα έχετε διαπιστώσει ότι παρόλο που στην Ευρώπη υπάρχει απληθωρισμός, εδώ πάντα υπάρχει κάποιος τρόπος να κρατούνται τιμές υψηλά. Έτσι. Παρόλο που τα συντόμητα έχουν μειωθεί τόσο πολύ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Βέβαια, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ρίκο, ο οποίος είπε ότι αυτή η παραοικονομία βοήθησε στο να μείνουν τιμές εκεί που είναι. Από εκεί πέρα όμως, επαναλαμβάνω για μια φορά ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο κράτος. Ένα κράτος το οποίο θα είναι μικρό και ευέλικτο, θα έχει ένα ρόλο εποπτικό, ελεκτικό. Και θα μπορεί να, και θα πρέπει να θεσμοθετεί με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες και κάποιοι έτσι να ξεφεύγουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζετε ότι συνήθως όσοι αναλαμβάνουν υπουργοί παίρνουν για κάποιες εταιρείες ως συμβούλους και δημιουργούν κάποια νομοσχέδια και προωθούν και κάποια συμφέροντα. Πιστεύω ότι, θα ήθελα να πιστέψω ότι αυτή εδώ η νέα κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα αποτελεσματικά. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε, θα κρυφθούν και αυτοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς, ακόμα να τους κρίνουμε. Όμως, θα θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο. Λοιπόν. Τη σχέση της χώρας μας με τις αγορές. Θα διαπιστώσετε ότι μόλις σχηματίστηκε μια κυβέρνηση, κάποιοι υπουργοί άρχισαν να κάνουν κάποιες δηλώσεις, οι οποίες έφεραν μια αναταραχή στις αγορές. Αυτή ακριβώς. Εξομαλύθηκε όμως τώρα. Εξομαλύθηκε γιατί. Γιατί είδαμε και αυτό, κύριε Παγκράτη. Τις πρώτες μέρες είδαμε μια κατρακύλα στο χρηματιστήριο, διαλύεται το χρηματιστήριο. Την πρώτη μέρα, χθες είδαμε ότι ανέβηκε το χρηματιστήριο, δεν ξέρω πόσες μονάδες, που ανέβηκε, ήταν ένα ρεκόρ τα τελευταία 4-5 χρόνια. Έπεσε αρκετά και μετά ανέβηκε γιατί. Ναι. Διότι όταν σχηματίστηκε μια κυβέρνηση, κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι δεν είχαν αίσθηση το ότι ήταν πλέον υπουργοί, ίσως νομίζοντας ότι είναι ακόμα στην αντιπολίτευση, άρχισαν να εξαγγείλουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν είχαν ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα. Οι αγορές, οι οποίες λειτουργούν προεξοφλητικά, δηλαδή προεξοφλούν στο πώς θα πάει η ελληνική οικονομία ή πώς θα πάει η κυβέρνηση. Θορυβήθηκαν και πλέον άρχισαν κάποιοι να αποσύρουν τα χρήματά τους από την αγορά. Αυτό έγινε. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η αγορά, η χρηματιστηριακή αγορά, είναι μία επένδυση, είναι μία τοποθέτηση. Κάποιοι πάνε και επενδύουν τα χρήματά τους. Μπήκε μετά ο κύριος Δραγκαστάκης και ειδικά η πολύ σημαντική η δήλωση, η οποία έκανε ο Πρωθυπουργός του Σαββάτου στον Bloomberg και καθησύχασε τις αγορές και είπε ότι δεν θα καταργήσουμε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις. Το είδατε αυτό. Ήδη βγήκε και ο κύριος Λαφαζάνης και είπε ότι εμείς όσες συμβάσεις έχουμε θα τις προχωρήσουμε. Ναι. Νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής, το είδε και ο κύριος Βαρουφάκης. Επίσης, ο κ. Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα γίνουν μονομερές ενέργειες, ότι δεν θα πάμε σε μονομερές κούρα με το χρόνο, ένα παράδειγμα, και έτσι οι αγορές καθησυχάστηκαν. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Λέω, μία από τις φράσεις που έχει επικριθεί και έχει πολυσχολιαστεί είναι αυτή η φράση που είχε πει το 2009 προεκλογικά ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι λεφτά υπάρχουν. Εγώ που είμαι άσχετος με τα οικονομικά και την πολιτική οικονομία, την πέρασα με αντιγραφή. Ναι, και στο πρώτο και στο δεύτερο έτος, γιατί εντάξει, είναι από τα πιο δύσκολα μαθήματα. Λέω, την πιστεύω αυτή η φράση, ότι όντως λεφτά υπάρχουν. Κάνω λάθος? Όχι, κύριε Ρίκο, εγώ σας είπα έτσι, ότι αυτό εδώ το κράτος
Αυτή εδώ η χώρα μπορεί να παράξει πλούτο και έχει παράξει πλούτο. Αλλά αυτός ο πλούτος έχει πάει σε αυτό που είπατε εσείς, μόνο στη μαύρη οικονομία. Οπότε αυτή η έκφραση, την οποία, αυτή τη φράση την οποία είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου, ήταν ορθή. Και μάλιστα το είπε και διαφορετικά. Είπε ότι υπάρχουν χρήματα, αν είπε, πατάξουμε τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Γιατί αυτό το δεύτερο σκέλος κάποιοι ναι, δεν το λένε. Έτσι. Βέβαια. Μονταζιέρα. Ακριβώς, έτσι λοιπόν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έτσι, λοιπόν, προσεκτικοί σε αυτά τα οποία ακούμε. Σε αυτά που ακούμε και μετά αυτά που αναπαράγουμε. Έτσι. Διότι ετούτο εδώ η χώρα, εγώ πιστεύω ότι έχει δυνατότητες. Πρέπει βέβαια να σταθεί κάποια πράγματα. Όλοι. Ναι, το λένε όλοι, γιατί τη βοηθάει λοιπόν, η γεωγραφική της θέση, το κλίμα. Εμείς οι πολίτες όμως δεν τη βοηθάμε και να ξέρετε, λοιπόν, στο να αναπτυχθεί. Διότι το κλίμα το οποίο έχουμε εμείς. Αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να δεχτούμε μία. Παρέμβαση τηλεφωνική είναι ο κύριος Βασίλης Σόζος, ναι. Ο πρόεδρος των εστιατοριακών και συναφών επαγγελμάτων. Κύριε Σόζο. Πολύ ωραία τα λέτε. Βέβαια, να πω κάτι τώρα γιατί τη συζήτηση δεν την παρακολούθησα ολόκληρη. Το θέμα ίσως δεν είναι για αυτό που συζητάμε, είναι για κάτι άλλο και γι' αυτό τώρα με πιάνετε εξαπίνης. Ναι. Επειδή δεν ξέρω, θα σας κόψω τη συζήτηση που έχετε και δεν ξέρω αν πρέπει. Όχι, να πείτε. Ωραία. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όπως ξέρετε, τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν διάφορες διαπιστωτικές, παράνομες πράξεις που έχουν κάνει συνάδελφοι, οι οποίοι δεν είχαν την άδεια τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικούς χώρους και εκεί τα πρόστιμα είναι εξοντοτικά. Οι περισσότεροι βέβαια αργότερα είχαν διευθετήσει το θέμα, αλλά οι διαπιστωτικές εμφανίστηκαν ως διαμαγείας ξαφνικά τώρα, γιατί η απερχόμενη διοίκηση τα βεβαίωσε πριν φύγει από το Δήμο. Μιλάμε για εξοδοτικά ποσά. Μιλάμε, ας πούμε, για ψυσταριά να έχει 80.000 ευρώ πρόστιμα. Και πρόστιμα τα οποία στην πλειονότητα είναι άδικα, γιατί ο άνθρωπος έχει πάρει την άδεια του, απλώς δεν την πήρε όταν τον γράψανε. Την πήρε την επόμενη μέρα, παραδείγματος χάρη. Ψάχνοντας λοιπόν, διαπίστωσα και σαν σωματείο δηλαδή, ότι το ίδιο είχε συμβεί και σε μία άλλη περιοχή της Ελλάδος και ως διαμαγείας με κάποιον μαγικό τρόπο θα το πω εκεί, τα είχανε, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει απόφαση και τα είχαν διαγράψει. Αυτή τη στιγμή βγαίνω σε εσάς να το πω, γιατί θέλω όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διαπιστωτικές να κάνουν προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο. Γιατί μόνο με αυτό το μέσο μπορεί ο Δήμος, όχι δεν το είπα σωστά, ότι έχει αρκετές πιθανότητες ο Δήμος, από τη στιγμή που υπάρχει θέληση, να μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να παραγούμε 100% από αυτά τα πρόστιμα. Κύριε Ρίκο, είναι πάρα πολλά τα πρόστιμα. Λοιπόν, αύριο... Όποτε, γιατί γνωρίζουμε ναι. Έχετε και ανελημμένες υποχρεώσεις και αύριο όποτε θελήσετε εδώ στην εκπομπή για να... Θα τα πούμε μετά, πάντως είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό, γι' αυτό λέω και δεν εξαντλείται με μια τηλεφωνική παρέμβαση. Όχι, για να το αλλά δούμε θέλω να επισημάνω στους συναδέρφους αμέσως, άμεσα, όσοι δεν έχουν κάνει, γιατί έχουμε χρονικό περιθώριο. Αυτό είναι που περισσότερο θέλω να ξέρουν, ότι έχουμε χρονικό περιθώριο από τη στιγμή που θα παραλάβουν τις διαπιστωτικές μέχρι τη στιγμή. Έχουν 2 μήνες καιρό για να μπορέσουν. Μετά δεν θα έχουν τη δυνατότητα και θα πρέπει να τα πληρώσουν. Κύριε Ρίκο, υπάρχουν μαγαζιά με 80.000. Υπάρχει καφενείο το οποίο έχει διαπιστωτικές 80.000. Μάλιστα. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Κύριε Σόζο, θα ήθελα όμως να μας διευκρινίσει κάτι. Αυτό που λέτε έχουν 2 μήνες παράτηση από τη στιγμή που θα παραλάβουν αυτή την επιστολή. Ναι. Αλλά αυτές κυκλοφορούν εδώ και 6 μήνες, μην νομίζετε. Δηλαδή κυκλοφορούν πολύ καιρό και αυτό άρα, με φοβίζει. Σε κάποιες περιπτώσεις να έχει εξαντληθεί και να έχει. Να έχει περάσει το χρόνο. Αν είχα εγώ να πληρώσω 80.000 προστήματα, όπως καταλαβαίνετε, το μόνο που θα έκανα ήταν αυτή τη διαπιστωτική να την κάψω. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε ή να πάω στο τρελοκομείο ή να πάρω ένα όπλο και να βγω στον δρόμο. Όχι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, όχι, μην το λέτε αυτό. Ναι. Γιατί σήμερα είχαμε συνάντηση με τους επαγγελματίες στο επιμελητήριο. Και ήρθαν γύρω στα 30 άτομα και πραγματικά είναι εξαγριωμένοι και το μάτι τους γυρίζει. Γιατί μιλάμε γιατί έχουν πληρώσει και τους έρχεται μετά το πρόστιμο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι εξόφθαλμο ότι αυτό είναι έτσι, ότι έχουν δίκιο, ότι δεν πρέπει να το πληρώσουν. Απ' την άλλη μεριά ο Δήμος λέει, παιδιά, εγώ ο νόμος λέει αυτό. Εμείς τώρα ανακαλύψαμε ένα καινούριο
μάλλον δεν ξέρω αν ανακαλύψαμε καινούριο νόμο. Ανακαλύψαμε ένα δημοτικό συμβούλιο στα Χανιά, του Δήμου Χανίων, ο οποίος σε μια αντίστοιχη περίπτωση έκανε διαγραφή του χρέους 100%. Ωραία. Αυτό που ζητάμε και εμείς δηλαδή. Λοιπόν, θα τα πούμε διαζώσεις. Ευχαριστούμε. Σας διακόψα. Όχι, ευχαριστούμε, ήταν σημαντικό. Το θεωρώ και εγώ σημαντικό, γι' αυτό το έκανα. Σας ευχαριστούμε. Σχόλιο από αυτού. Για το θέμα των υψηλών προστήμων, γενικότερα εμείς έχουμε πάρει θέση ως Οικονομικό Μελητήριο. Είμαστε κατά το πολύ υψηλό προστήμων, τα οποία ορισμένες φορές δημιουργούν και ένα άδικο συνέστημα στον πολίτη και συνήθως δεν εισπράττουν κιόλας. Ποτέ. Δεν εισπράττουν. Τώρα, καφενείο με 80.000. Αυτό λέω κι εγώ, ότι ούτε πρόκειται ποτέ να εισπραχθεί αυτό το ποσό. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, αλλά αυτά θα κρυθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν θέλω να παρέμβω σε αυτό. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Βλέποντας τα πράγματα εσείς, όλες αυτές τις συζητήσεις, να επαναλάβω, όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πού νομίζετε πώς βαδίζει, πού βαδίζει το πράγμα, πού βαδίζει, κατά την άποψη. Κοιτάξτε, το μέλλον εγώ δεν το γνωρίζω, απλώς εγώ θα ήθελα να επιτύχει αυτή η κυβέρνηση μια αυτό συμφωνία, το θέλουμε όλοι, γιατί... ναι, μια συμφωνία, γιατί... με τους εταίρους μας, βασισμένη σε αυτό το οποίο εγώ είχα αυτογραφήσει και είχα πει ότι στην επιμήκυνση της απληρωμής, δέξης απληρωμής του χρέους, η οποία θα μας δώσει ανάσα, έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος του ακαθάριστου χώρου προϊόν της χώρας να διοχετεύεται στην αγορά. Και όχι να αφαιρείται από την αγορά, γιατί ο φόρος γενικά να γνωρίζετε, ουσιαστικά είναι ένας πλούτος ο οποίος αφαιρείται από την αγορά και πηγαίνει για τις ανάγκες του κράτους, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές τις ανάγκες, οι λειτουργικές δαπάνες ή μέρος απληρωμένου του χρέους. Ναι, ακριβώς. Να μας δώσουν αυτή την ανάσα την οποία αναζητά η κυβέρνηση. Εγώ σας είχα πει ότι από την αρχή ότι το να μιλάμε για κουρέματα δεν είχε αυτό που το έλεγα. Ρεαλιστική βάση. Ναι, δεν είχε ρεαλιστική βάση. Αυτό που τα έλεγα δεν είχαν αίσθηση της πραγματικότητας. Και να ξέρετε κιόλας ότι αυτή στην αρχή οι οποίοι μείνανε στο κουρέμα του χρέου. Από τη στιγμή που θέλει να μείνει στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαπιστώσατε κιόλας ότι υπήρχαν αυταρχικές αγορές. Και όταν πα να διαπραγματευτεί και έχει ένα χρηματιστήριο το οποίο καταραίει ή έχει τα σπίρε και τα ομόλογα είναι πάρα πολύ ψηλά, ήδη πηγαίνεις να πραγματευτείς με τον εταίρο σου υπό αδύναμη θέση. Λοιπόν, γιατί αν έχεις ένα χρηματιστήριο το οποίο ανεβαίνει και τα σπρέτς χαμηλά, τότε είσαι σε πιο δυνατή θέση ώστε να πετύχεις κάτι καλύτερο. Αυτό νομίζω ότι το αντιλήφθηκαν στην κυβέρνηση και έχουν αλλάξει στρατηγική όσον αφορά το πώς διεκδικούμε και τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Εγώ πάντως το πιο ωραίο που έχω ακούσει αυτές τις μέρες και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομα του καθηγητή που εξέφρασε αυτή την άποψη για το θέμα της διαπραγμάτευσης ήταν το εξής. Ότι το πιο δυνατό χαρτί αυτής της κυβέρνησης για τη διαπραγμάτευση είναι ότι αυτό το πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα έχει αποτύχει. Δηλαδή το πιο δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί είναι ότι αυτό δεν βγαίνει. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο επί αυτού και να πω το εξής. Ότι αυτό το λέμε εμείς, το λένε κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου. Και θα συμφωνήσω κι εγώ με αυτή την άποψη. Από την άλλη πλευρά, οι εταίροι μας, ειδικά οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί, λένε το εξής, ότι δεν έχει αποτύχει το πρόγραμμα, γιατί πολύ απλά δεν το εφαρμόσατε. Έχουν και αυτοί τη δική τους επιχειρηματολογία. Εγώ θα έλεγα και έχω πάλι επίσης αυτογραφήσει από αυτού, ότι το πρόγραμμα απέτυχε στο δημοσιονομικό μέρος κυρίως, διότι. Όταν εμείς αποτυχάναμε να εφαρμόσουμε τις αρρυθμίσεις ώστε να πάρει μπροστά η οικονομία, ειδικά το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, σας το είχα πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Είναι ένα ζήτημα γι' αυτό, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Οι ελεγχτοί μηχανισμοί, οι οποίοι ήταν σε άθλια κατάσταση και συνεχίζουν να είναι σε άθλια κατάσταση, αοψηλωμένοι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά πάρα πολλές φορές. Και έχουμε όλα αυτά τα σοβαρά και σημαντικά προβλήματα. Είναι φυσιολογικό. Να έρχονται μετά οι εταιρείες και να σου λένε: α, αφού εσύ δεν έχεις λοιπόν, ελεγχτικούς μηχανισμούς επαρκής, τότε θα πρέπει να συγκλίνεις προϋπολογισμούς, αύξησε τους φόρους. Και μετά δημιουργούνταν ένας κύκλος. Ήταν μια παγίδα αυτό το πράγμα. Εμείς, ναι, να μειώσουμε τους φόρους, το λέω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να μειωθούν οι φόροι. Από εκεί πέρα όμως δεν πρέπει να καταρρεύσει ο προϋπολογισμός του κράτους. Θα πρέπει αυτές οι φοροελαφρύνσεις, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει να επιβάλλει. Μα γι' αυτό συζητάνε όλοι για ανάπτυξη. Θα πάρει ανάσα η αγορά. Αλλά τα χρήματα αυτά τα οποία θα διοχετευτούν στην αγορά στοχευμένα. Και όχι σε επιχειρήσεις οι οποίες μετά από 6-7 μήνες θα χρεοκοπήσουν ή θα πτωχεύσουν. Και εδώ είναι το ζήτημα το ρόλο το οποίο θα διαμετρήσουν οι τράπεζες. Εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο θα διαμετρήσουν οι τράπεζες. Διότι αν μας δώσουν μία ανάσα, γιατί ξέρετε, δεν μας εμπιστεύονται λοιπόν, οι εταιρείες, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Διότι για πολλά χρόνια λέμε εμείς ότι. Εδώ που τα λέμε εσύ, κουβεντιές μεταξύ μας, ούτε εμείς εμπιστευόμαστε τον νέο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Η τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας από τη δική του θέση, τι ρόλο μπορεί να παίξει σε όλο αυτό.
Η Τράπεζα Ελλάδος, ο ρόλος της είναι υποπτικός, να ξέρετε. Λοιπόν. Αλλά ανάλογα και το τι νομοθετεί η κυβέρνηση, τέτοιες δυνατότητες έχει κιόλας. Και μάλιστα οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διότι ζούμε σε μια ελεύθερη έτσι, λοιπόν, αγορά. Αυτό είναι το νόημα το να μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορούν να κινούνται τα αγαθά ελεύθερα. Και επομένως δεν μπορούμε να βάλουμε πολλούς περιορισμούς στην αγορά. Από την άλλη όμως, εγώ είμαι υπέρ της απόψης ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Θα πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό εναπόκειται στην κυβέρνηση, το κατά πόσο μπορεί να πείσει τους εταίρους μας να έχουμε κάποιες τέτοιες ρυθμίσεις, ώστε να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο η Τράπεζα Ελλάδος και να ελέγχει τα τραπεζικά ιδρύματα στο πώς χορηγούν δάνεια, πού τα χορηγούν, για να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος. Λοιπόν, λοιπόν, πολλά τα θέματα, έχουμε γιατί, και άλλα να πούμε στις επόμενες μέρες. Θα σας ξαναχρειαστούμε. Έχουμε πολλές απορίες. Γιατί έχουμε πολλές απορίες και γιατί. Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος. Εγώ ξέρω ότι είμαι πάντα διαθέσιμος. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά πάλι εδώ θα αλλάξουμε κλίμα όμως.